Και πριν παρουσιάσω το δεύτερο συγκρότημα, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Αλτζίδη, τον παλιό φίλο που μαγνητοσκοπεί όλη την εκδήλωση και θα την ανεβάσει στο YouTube σε λίγες μέρες. Και βέβαια τα συγκροτήματα θα πάρουν και από ένα αντίγραφο. Πρέπει να κάνουμε και μνήμα των χορηγών μας, που είναι το θέατρο Radio City και το Amplati Studio. Η συναυλία διοργανώνεται με τη στήριξη του iZoo.gr και του Over the Top Promotion, ενώ χορηγή επικοινωνίας είναι το Rock Radio 104,7 και το διαδικτυακό iFeel Radio. Την καλησπέρα μου στον Κώστα και τη Στέφη Γιαπιτζόγλου, παλιούς φίλους, ιδιοκτήτες των καταστημάτων μουσικών οργάνων KG στην πλατεία Ναβαρίνου και στο κάτι στα δυτικά. Νεάπολη, Νεάπολη. Επίσης μια καλησπέρα σε ένα παλιό φίλο από ένα συγκρότημα θρύλο, τον Άδωνη τον Παπασωτηρίου, από το συγκρότημα Βόρη, μαζί με τη σύντροφό του. Αυτοί που μας έδωσαν τη μεγάλη επιτυχία, με φωνάζουν Τζίνι. Για όσους έχουν ακούσει και πιστεύω όλοι θα το έχετε ακούσει. Στο πάρκο βρίσκονται οι Πυρόκρασοι. Δημιουργήθηκαν το 2012 από 5 φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στη Βέρεια. Με τη μετεγκατάσταση της σχολής στη Θεσσαλονίκη, το συγκρότημα αποκτά νέα έδρα και τέλος του 2013 και νέο ντράμερ. Οι Πυρόκρασοι κινούνται γύρω από τον πυρήνα της ροκ με έντονες αναφορές, όμως και σε άλλα μουσικά είδη όπως το funk και το blues. Το συγκρότημα έχει πάρει μέρος σε αρκετά live, έχει εμφανιστεί ξανά εδώ στη Μαύρη Τρύπα φέτος τον Ιανουάριο, στο Cover Band Day, και στο διαγωνισμό συγκροτημάτων που σας ανέφερα, δίπλα στο 8-Ball, η Κριτική Επιτροπή το κατέταξε στη δεύτερη θέση. Γιώτα Παπαχρυσού η φωνή. Κοσμάς Πανίδης κιθάρα φωνητικά. Γιάννης Γκίνης κιθάρα φωνητικά. Κώστας Καζόπουλος Μουζογλάνης μπάσο. Αγίρης Τόμουλου τύμπανα. Να το πω και από το μικρόφωνο ότι μετά το τέλος της συναυλίας, αν κάποιο από τα δύο άλλα συγκροτήματα θέλει να ξαναπαίξει, ευχαρίστως του παραχωρούμε το πάλκο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλησπέρα και από εμάς. We'll be right back.
change my heart.